Γεια σας lads, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο πολύ αναμενόμενο θα έλεγα βίντεο των builds του Ιανουαρίου 2021. Μου το ζητήσατε πάρα πολλά άτομα αυτό το βίντεο, η αλήθεια είναι ότι δεν έβρισκα λόγο να το κάνω, να σας πω την αλήθεια, γιατί η αγορά έχει γίνει 20 ανοχής, να το πω ευγενικά. Οπότε, ναι, okay, εντάξει, το ζητήσατε πολύ, δεν ξέρω γιατί το ζητήσατε, αλλά το κάνω. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, η αγορά δεν πάει καλά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό το βίντεο θα το δείτε μόνο και μόνο για να με ακούτε να κράζω και να σας προτείνω 1-2 συστήματα τα οποία τα έβγαλα πριν 2-3 μέρες και πλέον είναι εντελώς off price. Αλλά έτσι είναι η πραγματικότητά μας δυστυχώς, πρέπει να ζήσουμε και με αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει, hardware είναι. Δεν φαντάζομαι κανένας από εσάς να χρειάζεται τώρα μέσα στην καραντίνα κάποιο PC έτσι να περνάει την ώρα του, να παίζει κανένα παιχνιδάκι ή για πιο πρακτικούς σκοπούς, τηλεργασία, τηλεδιασκέψεις. Όχι, φαντάζομαι δεν τα χρειάζεται αυτά. Βγείτε έξω καλέ, ωραία μέρα κάνει. Ζέστη έχει κιόλας, χειμωνιάτικα. Τέλος πάντων. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα builds μας, τα ωραία τα builds, τα πολλά, τα ακριβά. Πρώτο build είναι το HTPC μας, το κλασικό με τον Pentium G6400, ο οποίος ήταν και στα builds του Δεκεμβρίου, βασικά είναι ακριβώς το build του Δεκεμβρίου το συγκεκριμένο. Δεν έχει αλλάξει κάτι, όμως είναι το ωραίο εδώ πέρα, λέει 250 εδώ πάνω, αλλά που το κοίταξα σήμερα κάνει 288 ευρώ αντί για 250, που εντάξει, τι είναι μωρέ, 30 ευρώ πάνω. Κοντά 15% πάνω στο budget. Ψηλοπράγματα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα με τις μητρικές. Κοινώς δεν υπάρχουν οι μητρικές πλέον. Δεν ξέρω τι φάση. Προτείναμε Intel για τα builds του Δεκέμβρη και μετά εξαφανίστηκαν οι μητρικές. Δεν ξέρω, μήπως να μην προτείνω πράγματα. Είναι η αγορά κανονικά, γιατί ό,τι προτείνουμε φαίνεται να εξαφανίζεται για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, μητρικές δεν ξέρω που θα βρείτε ακριβώς. Θα ψάξουμε και άλλες H410 να δούμε μην υπάρχουν γενικά. Α, βλέπω 100 ευρώ H410 μητρική. Αυτά μ' αρέσουν, αυτά τα επιθυμώ. 75 ευρώ, κάτσε, συγγνώμη, έχουν μπει μόνο τις άσους, με συγχωρείτε. Εντάξει, της ASRock, Gigabyte που είδαμε, άλλη Gigabyte, της MSI. Αυτή θα τη δούμε αργότερα τη συγκεκριμένη. Στα 85 ευρώ παίρνετε μια μητρική που δεν αξίζει ούτε 40. Άμεσα διαθέσιμη προφανώς εννοώ. Γιατί άμα θέλετε προφανώς μπορείτε να περιμένετε 30 μέρες και να την πάρετε έτσι τον Φλεβάρι, 29 Φλεβάρι ίσως, βασικά έχει 29. Δεν έχει 29, 28 Φλεβάρι. Η ASRock, μία έως τρεις μέρες 62 ευρώ. Η Gigabyte, καλά εντάξει, την κλαίγανε. MSI στα ίδια. Τέλος πάντων, δεν θα βρείτε μητρική. Συνεχίζουμε. Βαριές εργασίες γραφείου, ειδικά τώρα με την καραντίνα, νομίζω πως ένα τέτοιο το χρειάζεται σχεδόν όλοι άμα δουλεύετε από το σπίτι. Απλό μπιλντάκι, έχει μείνει πάλι το ίδιο με πριν, 10% με τα ενσωματωμένα του. Ναι, κάνει πολύ ελαφρύ gaming για όσους ρωτάνε. Μπορείτε να το στήσετε με 350 ευρώ που κοστίζει αυτή τη στιγμή, άλλο κι αν εκεί πέρα λέει 325-350 κοστίζει πλέον. Και έχουμε πάλι το θέμα με τη μητρική κλασικά, όμως όλα τα άλλα είναι διαθέσιμα από όσο ξέρω. Ναι, εντάξει, okay. Σε normal τιμές είναι, ευτυχώς δεν έφυγε το CPU να πάει στα 150 ευρώ άμεσα διαθέσιμο που το είδα να γίνεται σε μερικά CPU. Λοιπόν, και πάμε τώρα να αφήσουμε τα builds του γραφείου παραδίπλα και να δούμε τα builds για gaming. Ναι, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε στα 450 ευρώ
είναι το build που θα πρότεινα να πάρετε όλοι σας που ψάχνετε PC αυτή τη στιγμή. Και θα το πρότεινα να το πάρετε διότι είναι άμεσα διαθέσιμο σχεδόν όλο το build. Είναι ό,τι πιο VFM κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά είναι το μόνο που αξίζει από όλα αυτά που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Δηλαδή πραγματικά αν μια εναλλακτική του βίντεο που σκεφτόμουν είναι απλώς να αναλύσω αυτό εδώ το build που βλέπουμε. Σε φάση πάρτε αυτό, τελείωσε, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει νόημα να συζητάμε κάτι άλλο. Και θα σας πω γιατί. 4650G. Τον 4650G τον έχουμε δει και σε review, τώρα πρόσφατα μάλιστα. Όπου πήγε πάρα πολύ καλά, σε φάση 7000 views σχεδόν και δεν έχει περάσει καλά μια εβδομάδα. Και το θέμα είναι πως έχει ενσωματωμένα γραφικά, έχει 6 πυρήνες και είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό CPU με ok ενσωματωμένα. Τα ενσωματωμένα το φανταστείτε είναι σε επιδόσεις φτάνουν αυτά του 3400G και μερικές φορές ίσως να τα ξεπερνάνε. Οπότε με αυτό εδώ το CPU τι κάνεις? Περιμένεις να ηρεμήσει η κατάσταση με τις κάρτες γραφικών, έχεις αυτό το σύστημα στα 450 και μετά κοτσάρεις άλλα 400 ευρώ σε κάρτα γραφικών και ξεμπέρδεψες. Όλο το άλλο σύστημα είναι μια χαρά, εντάξει ίσως να χρειάζεται λίγο storage παραπάνω, αλλά το CPU είναι εξαπύρινο με 12 threads και σηκώνει εύκολα, ας πούμε, σηκώνει πολύ εύκολα μια 5760 που τέσταρα, χωρίς κανένα θέμα, μπορείτε να δείτε και στο review. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή τακτική αυτή που προτείνω. Αγόρασε τώρα αυτό και αργότερα πέτα πάνω μια κάρτα γραφικών όταν ηρεμήσουν τα πράγματα. Κάτι που δεν μου αρέσει εδώ πέρα με το συγκεκριμένο είναι ότι έκανα εδώ πέρα το review, άφησα και την αξιολόγηση στο Scrooge τέλος πάντων και το CPU από τα 200 ευρουλάκια που ήταν έφαγε μια αύξηση στα 215 μέσα σε 2-3 μέρες. Μπορεί πολύ να περιμένετε να το πάρετε και να το είδατε το review και να λέτε ok εντάξει κάνω την αγορά. Μπορεί πολλοί από εσάς να μην ξέρατε καν ότι υπάρχει και να το πήρατε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι λίγο αστείο να κάνω κάτι review και να λέω είναι στην τάδε τιμή και μετά από 4 μέρες να έχει ανέβει. Τέλος πάντων, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω στο συγκεκριμένο build, γιατί όπως βλέπετε έχουμε βάλει για να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό την MSI B450 Pro VDH Max, αυτήν εδώ τη μητρικούλα στο 70 σχεδόν, είναι ότι θέλει BIOS update, έστω και είναι Max. Γιατί άμα πάμε εδώ πέρα στο site της MSI και πάμε στο support compatibility και CPU, ωραία, θα δείτε ότι τον 4650G και όλους τους υπόλοιπους τους υποστηρίζει μόνο με Beta BIOS, το οποίο Beta BIOS είναι αυτό εδώ το τελευταίο. Προφανώς θα βγει και σε κανονικό release, ok, προφανώς. Απλώς μέχρι στιγμής είναι beta, όμως σε μισό μήνα, ένα μήνα θα βγει και το κανονικό release. Το θέμα είναι ότι οι μητρικές που είναι σε stock αυτή τη στιγμή στα μαγαζιά, αυτό το BIOS update δεν το έχουν. Οπότε πρέπει να τους πείτε να σας κάνουν BIOS update. Πολύ σημαντικό, γιατί άμα δεν το κάνουν δεν θα αναγνωρίζει καθόλου το CPU. Ή αντίστοιχα βρείτε έναν φίλο σας που έχει Ryzen, ας πούμε, 3000, 2000, 1000 και κάνετε έτσι το update. Okay. Πάμε τώρα να δούμε ένα λίγο καλύτερο σύστημα εντός εισαγωγικών. Σε επεξεργαστή πέφτουμε αναγκαστικά. Πάμε σε τετραπύρινο 10100F διότι okay, είναι πολύ καλό value στα 86 ευρώ που κυκλοφορεί. Έχουμε την Asus Prime H410MK γιατί ήθελα μια καλύτερη μητρική, αλλά μισό λίγο να σας δείξω κάτι πολύ αστείο. B460. Δεν υπάρχει πουθενά. Okay, εντάξει, πες το έτσι. Εγώ την είχα πετύχει όταν ήταν 88 ευρώ και μέχρι χθες ήταν 80, οπότε. Ναι. Τέλος πάντων, όλες οι B450 που κοίταγα τέλος πάντων πρόσφατα έχουν φτάσει σε κάτι τέτοιες τιμές. 80, 90. 100, 120. Σε αυτές τις τιμές ενώ μεταξύ παίρνεις Z490 έτσι. Μιλάμε για... Τι να πω, είναι τσίρκο αυτό το πράγμα, δεν είναι. Μιλάμε, η τύπη είναι κλόουν.
δεν γίνεται να πουλάς B460 σε τιμές Z490. Ας πάρουμε και αυτή που φαίνεται καλή, περίμενε. Κάτσε τώρα, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Z490 Tomahawk. Να δούμε ρε φίλε πόσο πιο ακριβή είναι. Όχι εντάξει, μαλακία, όχι Tomahawk. Να πάμε, Χριστιανέ μου, 1200 μητρική μου προτείνει. Ποια ήταν η MSI, μωρέ? Α, αυτή εδώ. Για να δούμε. Εντάξει, VRM καλό φαίνεται, αλλά μιλάμε για μια B460 που δεν κάνει overclock. Θύρες ok, NVMe φαίνεται να έχει. Γενικά φαίνεται να είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ B460 και Z490, μόνο που δεν κάνει overclock. Αλλά στην ίδια τιμή, 10 ευρώ πάνω πρακτικά, έχεις αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο και καλύτερο VRM έχει και έχει περισσότερα features και μπορείς να το κάνεις overclock. Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα για B460 σε αυτές τις τιμές? Δεν καταλαβαίνω. Οπότε ναι, αναγκαστικά σε όλα τα budget build, και όχι μόνο στα budget, γενικά όπου θα μπαίνει B460, έβαλα αυτήν την H410, διότι έχει αρκετά καλό Vcore VRM, έτσι ώστε να μην κάνουν throttle οι επεξεργαστές, γιατί δυστυχώς είναι φτηνότερες και στις τιμές που θα έπρεπε κανονικά να παίρνεις B460. 550 ευρώ το συγκεκριμένο, όπως είπαμε και πριν. Καρτούλα γραφικών προφανώς και έχουμε, γιατί ο επεξεργαστή μας δεν έχει ενσωματωμένα, και έχουμε την Radeon RX 5500 XT 4GB. Θα φάτε 4GB στη μούρη. Να ξέρετε, 4GB πλέον φτάνουνε, δεν φτάνουνε για 1080p gaming στα high στα τελευταία παιχνίδια. Αλλά θα σας δείξω γιατί και τα 4GB καλά είναι. Καρτούλα 200 ευρώ. Οι επιδόσεις της για 200 ευρώ μπορώ να πω πως είναι πολύ καλές. Δηλαδή είναι από τις κάρτες που ευτυχώς δεν έχουν φάει πολύ μεγάλη αύξηση. Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Άμεσα διαθέσιμη είναι 300 ευρώ τώρα. Γιατί αυτό το κατάστημα σταμάτησε να τη φέρνει, από ό,τι φαίνεται. Σταμάτησε να έχει stock τουλάχιστον και θα την πάρετε σε κανένα μήνα στα 200. Και αυτό εδώ που λέει 4 έως 10 μέρες και αξιολογήσεις. Ok, Vision Studio κλασικά. Την έχει στα 276. Οπότε έφυγε και αυτή η καρτούλα. Ok, δεν πειράζει. Ας πούμε όμως ότι την παίρνουμε στα 203. Στα 203 είναι μια χαρά. Δεδομένη τη κατάσταση είναι μια χαρά. Ας ψάξουμε μια για οχτάρες, έτσι λίγο να δούμε πού κυμαίνονται, ρε παιδί μου. 300 ευρώ, 320, α, 400, 350, και είναι κάρτες που, να σας θυμίσω, είναι εφάμιλες με RX 580 και 1650 Super, οι οποίες κάνανε κάποτε 150 ευρώ άμα το θυμάστε, αλλά γιατί όχι. Μπορείτε να πάρετε μία Sapphire Pulse 5500XT 8GB στην ίδια τιμή που πήρα την 5700XT μου Gaming X, η καλύτερη υλοποίηση της 5700XT, πριν από μισό χρόνο. Σίγα, εντάξει. Τρεις φορές καλύτερη είναι η κάρτα μου μόνο και έκανε τα ίδια λεφτά με αυτά που κάνει αυτή τώρα. Δεν βλέπω που είναι το περίεργο ή το κακό. Μια χαρά είναι οι τιμές, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο build, άμα το βρείτε στα λεφτά που αναγράφει, και αυτό είναι value, είναι VFM, αλλά δεν θα το βρείτε. Ή αν το βρείτε, θα περιμένετε κανένα δίμηνο να πάρετε τα κομμάτια. Και τι θα κάνετε μέχρι να πάρετε τα κομμάτια, δεν ξέρω, κόφτε το λαιμό σας, πήγετε σε κανένα internet καφέ, τώρα που λειτουργούν αυτά γενικά. Ναι, τα internet καφέ ως γνωστόν είναι ανοιχτά. Με τον Pentium τον 4 θα κάτσετε και θα λέτε και ευχαριστώ. Άντε. 650 ευρώ build, maxed out 1080p. Ίδιο build μετά από πάνω, ακριβώς ίδιο όμως, αλλά, σας προσέχω, δεν μπορείτε να πείτε, βάλαμε 10400F. Μόνο 10400F, τόσο μεγάλη αύξηση. Να μου πεις, αυτό πρέπει να βγαίνει στα 640, οπότε ναι, ok, εντάξει. 10400F, 6 πυρήνες, 12 threads, αλλά πάλι με την ίδια σαπιο κάρτα, που δεν βγάζει, που βγάζει δεν βγάζει πλέον 1080p, στα high,
πάμε στα 800 ευρώ. Πρακτικά το build το παραπάνω, μόνο που επειδή ανεβήκαμε κάπου 200 ευρώ στο budget, μπορούμε επιτέλους να βάλουμε μια σωστή κάρτα, η οποία σηκώνει 1440p που αναφέρει ο τίτλος, γιατί εδώ πέρα το maxed out 1080p με την 5500 δεν ξέρω πώς θα το δει, την τετράρα ειδικά. Τέλος πάντων, η καρτούλα αυτή εδώ, η 5600XT, στα 400 ευρώ άμεσα διαθέσιμη. Καλά, γενικά και ο Κοτσόβολος και δώρο να μου την έδινε, με ένα αστέρι δεν έπαιρνα που να με πλήρωνε. Αλλά ναι, στα 400 ευρώ το λες ότι τρώγεται. Η κάρτα κανονικά είναι γύρω στο κατοστάρικο, λέω, συγγνώμη. Είναι γύρω στο 300άρικο. Οπότε, δεδομένης κατάστασης, 130 ευρώ πάνω, εντάξει. Δεν το λες και άσχημα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ελοποίησεις εδώ πέρα, οι οποίες μπορεί να τις βρεις και 500 ευρώ. Γιατί όχι. Φτωχοί είμαστε. Δεν καταλαβαίνω. Κατά τα άλλα το μπιλντάκι είναι το ίδιο με το από πάνω. Και τώρα πάμε στο Quality of Life Update, όπου είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, με τη διαφορά ότι αντί για τον top, τον Intenso στα 512, έχουμε έναν QVO στο 1TB, έχουμε το RGB version του MX410 που είχαμε κάνει και review, και επίσης βάλαμε την Z490UD αντί για την H410, διότι όπως μπορείτε να δείτε, μια μισό ρε παιδιά. Φόρτωσε όμως, καλό μου. Είπα κι εγώ, τι διάλο. Τι θυμόμουν, ήταν στα 120. Εντάξει. Ναι, γενικά είναι πολύ αστείο αυτό που συμβαίνει. Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά όταν φτιάχνω builds και κάθε μέρα οι τιμές αλλάζουν και πρέπει να τα ξαναφτιάχνω. Κάθε μέρα. Και μετά μου λέτε, Κώστα, γιατί δεν βγάζεις builds, ενώ έχουν περάσει 10 μέρες που τα δουλεύω. Έλα μου, ντε, γιατί να μην βγάζω builds? Γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, ίσως. Και απαιτεί 2 ώρες ανασχόληση καθημερινά, να βλέπω πώς πάνε οι τιμές. Εντάξει, μιλάμε. Η έρευνα που ρίχνω δεν παίζεται, ρε. Μιλάμε, αυτό είναι εγκληματικό λίγο, εντάξει, θα το πω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα έριχνα τόση ώρα στο χρηματιστήριο, πλέον θα είχα βγάλει κάτι εκατομμύρια με μετοχές. Άμα είναι να προσέχω τις τιμές στο χρηματιστήριο, ρε παιδιά, να μην προσέχω πού θα πάνε οι μητρικές και πού θα πάνε οι κάρτες γραφικών για να σας βγάλω builds. 3 ευρώ θα βγάλει το βίντεο από Αντρεβένιου, τι κάθομαι και χαλάω κιόλας και τη ζαχαρένια μου. Ευτυχώς έχουμε μόνο ένα ακόμα build όμως. Αυτό στα maxed out 1440p, στα 1250 ευρώ. Όπου, αυτό είναι ένα τίμιο build εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών. Έχουμε μια καλή Z490 με την οποία μπορείς να κλοκάρεις, αυτή που σας έδειξα πριν. Η ίδια είναι, οι λευλακίες. Αυτή πότε πήγε στα 190. Κατάλαβα πότε πήγε στα 190. Εντάξει. Gaming X, συγγνώμη, αυτό είναι λάθος. Η κάρτα είναι η Sapphire Pell Pulse, αγγλικά μου, RX 5700 XT, η οποία, δεν είναι και η καλύτερη υλοποίηση της 5700 XT, αλλά είναι μια καλή και δοκιμασμένη υλοποίηση. Οπότε σίγουρα δεν θα έχετε πρόβλημα με τη συγκεκριμένη, και νομίζω πως είναι σε λογικά λεφτά, ελπίζω, XT Pulse. Α, σε ένα κατάστημα ήταν σε λογικά λεφτά. Ήταν σε λογικά λεφτά. Και αυτά, ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Βασικά, συγγνώμη, έχω να πω κάτι άλλο. Σε όλους εσάς που νομίζετε ότι θα πάρετε PC τώρα πρόσφατα και εντάξει ρε φίλε, άλλο ένα μήνα να περιμένω, θα φτιάξουν οι τιμές στις κάρτες γραφικών. Επειδή έχω λίγο inside info, γιατί έχει τύχει και τα έχει φέρει έτσι τέλος πάντων η ζωή, ώστε να έχω κάποιες επαφές,
αυτό το πανηγύρι δεν θα τελειώσει σε κανένα μήνα. Ούτε σε δίμηνο. Απρίλη, Μάη. Και υπάρχουν και σχέδια μάλιστα από τις εταιρείες, γιατί από ό,τι ξέρω απλώς βλέπουν ότι αγοράζουμε σε τέτοιες τιμές και λένε δεν είμαστε ηλίθιοι να σας πουλάμε την 3070 σε MSRP 550 και εσείς να την αγοράζετε σε 700, θα πάμε το MSRP στα 650. Οπότε ναι, να ξέρετε, στις εταιρείες παίζει πάρα πολύ αυτό. Παίζουν συζητήσεις για να αυξήσουν παντού το MSRP και θα το δικαιολογήσουν σε αυξημένους δασμούς, θα το δικαιολογήσουν σε αυξημένο κόστος υλικών, το οποίο δεν ισχύει, okay. Αυξημένα logistics λόγω κορονοϊού, ότι και καλά αλλάζει το πώς μεταφέρεις πράγματα και τι supply lines έχεις. Γενικά θα παιχτεί μεγάλη κομπίνα. Και να ξέρετε ότι ο λόγος που δεν έχουμε κάρτες γραφικών αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν είναι επειδή δεν έχουμε stock και τι θα κάνουμε. Είναι γιατί κάποια πράσινη εταιρεία πουλάει κάτι εκατομμύρια κάρτες σε miners απευθείας. Η Nvidia κάνει απευθείας πωλήσεις σε miners και διαθέτει μόνο ένα μικρό ποσοστό από RTX κάρτες στην αγορά. Η AMD βέβαια δεν γνωρίζω να το κάνει αυτό, αν και η AMD έχει τα δικά της προβλήματα, από την άποψη ότι έχεις μια εταιρεία, την TSMC, και σε αυτή την εταιρεία πας και λες «ΟΚ, θέλω να βγάλεις τα τσιπάκια μου», και μετά αποφασίζεις να βγάλεις τσιπάκια για 5 διαφορετικά πράγματα. Κονσόλα 1, κονσόλα 2, CPU, παλιά CPU, GPU, τι θα πρωτοβγάλεις. Γι' αυτό και οι τιμές των Ryzen έχουν πάει στο Θεό, γι' αυτό και PS5 και Xbox δεν βρίσκεται πουθενά, γι' αυτό και οι κάρτες της AMD επίσης δεν βρίσκονται πουθενά, και τι άλλο, συγγνώμη, ναι, και γι' αυτό ο 5600XT, συγγνώμη, ο 5600X, μην του βάζουμε ένα T και πάρει άλλα 50 ευρώ παραπάνω από ό,τι πρέπει, πουλιέται στα 400 ευρώ. Έπεσε στα 350 τώρα, εντάξει. Φτάνουμε κοντά στο ήδη υπέρογκο MSRP των 300 ευρώ, γιατί προφανώς, εντάξει, δεν ξέρω, όταν κράζαμε την Intel που πούλαγε 8700K το 2018 κιόλας, όχι 2020 και 2021, όταν η Intel πούλαγε 8700K 350 ευρώ, την κράζαμε. Τι θα πάρεις με 350 ευρώ, θα πάρεις τον οκταπύρινο. Τον εξαπύρινο ηλίθι είστε, πάρτε 2706 που έχει 8 πυρήνες. Αυτά λέγαμε, μαζί τα λέγαμε στα forum και στα groups. Και τώρα έρχεται η AMD ρε και σας βάζει 350 ευρώ τιμή. Καπέλο σας το φοράει, το καπέλο σας το έχει φτάσει μέχρι τη μύτη ρε. Και μου λέτε εντάξει, okay, θα τον πάρω φίλε, είναι ο καλύτερος εξαπύρινος επεξεργαστής του κόσμου. Και τι με ενδιαφέρει εμένα ρε. Και 8700K δεν έδινε ξύλο στον 2700X τα παιχνίδια. Ωραία, και ο 5600X ρίχνει στον 1900K για 3 FPS, ξέρω εγώ, average. Πάμε καλά. Και κάθεστε και λέτε εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. 50 ευρώ είναι. Που κανονικά εξαπύρινο CPU πάνω από 250 ευρώ δεν έπρεπε να πουλιέται. Τι λέμε τώρα, δηλαδή, τι συζητάμε. Λέει ο άλλος, φίλε, σε αυτή την τιμή κάτσω να πάρω 5600X γιατί στα παιχνίδια είναι πολύ καλός, φίλε, τα πάει τρομερά καλά. Και του λέω εγώ, πάρε έναν 1700K που είναι στην ίδια τιμή. Όχι φίλε, οι Intel έχουν προβλήματα. Άκουσα αυτό ρε, από εκεί που λέγανε οι AMD έχουν προβλήματα, τώρα λένε οι Intel έχουν προβλήματα. Τα fanboy γενικά δεν έχουν εταιρεία. Τα fanboy είναι όποια είναι πάνω. Έχει και τον ανάλογο κόσμο. Ο κόσμος ίδιος είναι βασικά αυτό. Απλώς αλλάζει τι εταιρεία να γράφει στο σχόλιο του. Όλα τα επιχειρήματα ίδια είναι. Βλέπεις τώρα άτομα εκεί που λέγανε παλιότερα, φίλε, είχα Intel 7 χρόνια, δεν μου βγάλε κανένα πρόβλημα και έχω βάλει 3 AMD μηχανάκια και όλα προβληματικά, δεν ξαναπάω σε AMD. Τώρα σου λένε το αντίθετο. Είχα AMD 15 χρόνια και έβαλα 3 Intel μηχανάκια και τα Intel μου βγάλανε πρόβλημα.
δεν πάτε καλά ρε. Είστε τρελοί, δεν σώζετε την κατάσταση. Βασικά δεν σώζετε επειδή δεν θέλετε να σωθείτε. Αντί να κάτσετε να πείτε όχι, να μην πουλήσει η AMD τίποτα, Χριστό. Να μείνουν στα ράφια ρε φίλε 350 ευρώ, να τους βάλουν εκεί που ξέρουν. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Όσο παίρνετε, τόσο θα ανεβαίνουν και οι τιμές. Καλή σας επιτυχία λέω. Να χαρείτε το PC που θα χτίσετε με 2.000. Εγώ το hardware μου το έχω πάρει, το έχω αγοράσει καιρό τώρα, δεν αλλάζω με τίποτα. Οπότε καθίστε εσείς να πληρώνετε 2.000 για να παίζετε 1080p στα medium. Αυτά είχα να πω. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια. Ελπίζω να βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον. Εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Αγαλίασε η ψυχή μου. Έβγαλα μερικά αποθυμένα που είχα. Και ναι, αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.